Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, ας πούμε, τι μου έχει λείψει. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω ακριβώς. Δηλαδή, μου έχει λείψει η ησυχία και η γαλήνη του να μπορέσω να κάνω αυτό που θέλω. Δηλαδή, με όλα αυτά, όλα αυτά που συμβαίνουν, περίμενα ότι δεν θα με επηρεάσουν. Πραγματικά. Νομίζω ότι έχω την ηρεμία να μην με επηρεάσει τίποτα. Τελικά με επηρεάζουν πάρα πολύ πλέον. Όλους μας επηρεάζουν. Πώς θα την κλείτε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τελευταία έχω και τάση φυγής και θέλω να φύγω όλα από αυτό. Δηλαδή, θέλω να εγκαταλείψω τη μάχη, να σηκωθώ να φύγω. Κάτσε να εγκαταλείψει να ποια από την Αθήνα. Την Αθήνα, την Ελλάδα ή από το. Από την Ελλάδα, πραγματικά. Α, από την Ελλάδα. Δηλαδή, νιώθω χαζός πλέον. Ειλικρινά σου μιλάω. Ότι νιώθω χαζός. Τι σε οδήγησε αυτή τη σκέψη? Δεν βγάζω άκρη. Δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να έχω συμπέρασμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, σαφέστατα υπάρχει μια οικονομική κρίση, ήταν τ' άλλο, αλλά πραγματικά δεν βγάζω άκρη. Δηλαδή, είμαι πνιγμένος. Δεν μπορώ να έχω τη δική μου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα πλέον. Νομίζω ότι δεν μου αξίζει να έχω άποψη. Νομίζω όμως, μια και μιλάς για το συγκεκριμένο θέμα, που βεβαίως όλοι είναι σε μια κατάσταση απόγνωσης και έχουν πολλές απορίες. Όλοι έχουμε, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι μας. Νομίζω όμως ότι και άσχετα αν πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, πάλι δεν πολύ ξέραμε τι ακριβώς γίνεται. Ναι, σαφέστα. Απλά δεν το καταλαβαίναμε. Τώρα το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό ήταν κιόλας. Αυτό γινόταν συνειδητά. Να μην καταλαβαίνουμε εμείς κάποια πράγματα, γιατί και εμείς είχαμε τη βόλεψή μας. Α, μπράβο. Εντάξει, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Ήμασταν στο πάρτι.